Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 17. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην τον αδελφόν αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού έγαινε το λευκά ως το φως. Και οι δουόφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς ο δε είναι, ή θέλεις πίσω μενώ δε τρεις σκηνάς, σι μίαν και Μωσή μίαν και μίαν Ηλία». Έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγωσα, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκισα, αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθητέ, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς, ύψατο αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών, ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους, ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον, μηδενή ύπητε το όραμα, εωσού ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Και επιρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, τι ούν οι γραμματείς λέγουσιν, ότι Ηλίαν διελθύν πρώτον. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπεν αυτής, Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαταστήσει πάντα, λέγω δε ημίν, ότι Ηλίας ήδη ήλθε και ούκ επέγνωσαν αυτόν, αλεποίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν, ούτω και ο Υιός του ανθρώπου με λυπάσχην υπ' αυτόν. Τότε συνήκαν οι μαθητέ ότι περί Ιωάννου του βαπτιστού είπεν αυτής. Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, προσήλθεν αυτό άνθρωπος γονιπετών αυτών και λέγον, «Κύριε, ελέησόν μου τον Υιόν, ότι σε λινιάζεται και κακός πάσχει. Πολλάκης γαρπίπτει εις το πύρ και πολλάκης εις το είδωρ. Και προσύνεγκα αυτόν τις μαθητές σου και ούκ ειδηνήθησαν αυτόν θεραπεύσε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, «Ω γενναία, άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομαι με θυμών, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε μη αυτόν όδε». Και επετίμησεν αυτό ο Ιησούς και εξήλθεν από αυτού το δαιμόνιον και θεραπεύθη ο πες από της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητέ το Ιησού κατηδίαν είπων, «Διατί ημί σου κιδυνήθημεν εκβαλήν αυτό». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, «Δια την απιστίαν ημών. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο μετάβηθη εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατήσει ημίν. Τούτο δε το γένος ούκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφωμένον δε αυτόν εις την Γαλιλαίαν είπεν αυτής ο Ιησούς, «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωσθε εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα εγερθήσετε». Και ελυπήθησαν σφόδρα. Ελθόντων δε αυτών εις Καπερναούμ, προσήλθον οι τα δίδραχμα λαμβάνονται στο Πέτρο και είπων, «Ο διδάσκαλος ημών ούτε λύει τα δίδραχμα». Λέγει ναι, και ότι εισήλθεν εις την οικίαν προέφθασεν αυτόν ο Ιησούς λέγον, «Τι σιδοκεί Σίμων, η βασιλής της γης από τίνον λαμβάνωση τέλη οικίνσον, από τον Υιόν αυτόν ή από τον αλλοτρίον». Λέγει αυτό ο Πέτρος, «Από τον αλλοτρίον». Έφυ αυτό ο Ιησούς, «Άραγε ελεύθερη η Σινή». Ή να δε μη σκανδαλίσομεν αυτούς, πορευθήσει στην θάλασσαν, βάλε άγκιστρον και τον αναβάντα πρώτον ηχθήν άρων και ανοίξε στο στόμα αυτού ευρύσεις στα τύρα. Εκείνον λαβών δώσ' αυτής αντί εμού και σου.